Το πιο αυστηρό σύνολο κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση τέθηκε σε ισχύ στην Ουγγαρία αυτή την Παρασκευή με την έλευση του Μαρτίου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, ο νέος νόμος που υφίσταται από την 1η Ιανουαρίου, αλλά τίθεται σε πλήρη εφαρμογή από τώρα, με δίμηνη καθυστέρηση, έχει στόχο να κλείσει όλα τα κενά και να αποτρέψει την είσοδο παράνομων μεταναστών στην χώρα. Μια από τις κύριες αλλαγές που πέρασε η κυβέρνηση Όρμπαν είναι ότι όλες οι θέσεις εργασίας στην χώρα προορίζονται καταρχήν μόνο για τους Ούγγρους πολίτες. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών μπορούν να προσληφθούν μόνο αν δεν υπάρχουν διαθέσιμοι ντόπιοι εργαζόμενοι. Ένα άλλο νέο μέτρο είναι ότι θα υπάρχουν πλέον ξεχωριστές κατηγορίες αδειών εργασίας με βάση τα προσόντα. Ορισμένες άδειες διαμονής μπορούν να παραταθούν μόνο αν ο ετών πληρεί τις προϋποθέσεις κοινωνικής συνύπαρξης, που αποδεικνύεται με τη συμμετοχή σε εξετάσεις για τον ουγγρικό πολιτισμό. Οι άδειες διαμονής θα χορηγούνται εφ' εξής μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και δεν θα υπάρχει δικαίωμα αυτόματης ανανέωσης. Η νέα νομοθεσία αντικαθιστά ένα νόμο 16 ετών, εγκρίθηκε από την Ουγγρική Βουλή τον Δεκέμβριο του 2023 και έρχεται σε μια περίοδο που η Βουδαπέστη, δια του Όρμπαν, έχει εκφράσει ανοιχτά την διαφωνία της με την συμφωνία στην οποία κατέληξαν πριν λίγους μήνες 26 άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για την εις βάθος μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μετανάστευσης και του Ευρωπαϊκού Καθεστώτος Ασύλου.